είδατε και εσείς σήμερα και αντελήφθητε, πιστεύω, άνοιξε το Τριώδιο. Τι είναι το Τριώδιο? Είναι το πνευματικό εκείνο βιβλίο των ιεροψαλτών μας από τη φαρέτρα της βυζαντινής λατρευτικής παραδόσεως της Εκκλησίας μας, το οποίο ανοίγει την Κυριακή, μάλλον από χθες το βράδυ Σαββάτο της παραμονής, την Κυριακή τελώνου και Φαρισαίου για να συνοούμεθα, τα λέμε αυτά, από το Καταλουκάν, και τελειώνει το μεγάλο Σαββάτο το βράδυ. Είναι το βιβλίο εκείνο που περιέχει όλα τα ψάλματα και όλες τις ακολουθίες από την μέρα τούτη μέχρι την καθαρά Δευτέρα, Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Κυριακή των νηστιών, Σταύρος Κινήσεως Ορθοδοξίας, Πέμπτη Κυριακή των νηστιών, Κυριακή των Βαΐων, τη Μεγάλη Εβδομάδα, και κλείνει με εκείνη την υπέροχη νύχτα της Αναστάσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήδη από σήμερα οι ψαλτάδες μας λέγουν της μετανοίας «Άνοιξόν μη πύλας Θεοτόκε», και επιπλέον η Εκκλησία έρχεται, γι' αυτό και εγώ ήρθα στην αγάπη σας σήμερα, να υπενθυμίσει ότι μπαίνουμε σιγά σιγά στην περίοδο, σε λίγες μέρες, Κυριακή τελών και Φαρισαίου Ασώτου Κρίσεως, και μπαίνουμε στην καθαρή Δευτέρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα που μπαίνουμε σε μια περίοδο προετοιμασίας πνευματικής για να δεχτούμε τον Κύριό μας εσταυρωμένο και αναστάντα? Είναι μια και περίοδος πνευματική, μια περίοδος ανανύψεως, μια περίοδος περισυλλογής, μια περίοδος νηστείας, την ξεχάσαμε, περίοδος νηστείας, μια περίοδος για μας τους κληρικούς έντονου προβληματισμού και μετανοίας, και για εσάς περίοδος εξομολογήσεως, φιλανθρωπίας, προσφοράς, αγάπης στον αδελφό και κυρίως καθαρισμού της ψυχής από όλα τα ζυζάνια που έχουν εισαχθεί εντός αυτής. Εύχομαι χρόνια πολλά και ευλογημένα να διάγεται, και μαζί όλοι να στεκόμαστε μπροστά από τον Κύριο με το Τριώδιο στο χέρι. Ξέρετε, στο Πατριαρχείο χθες το βράδυ, πριν ακόμα να ξεκινήσει η ακολουθία μετά από τα ειρηνικά που ξέρουν οι ψάλτες και οι πατέρες μέσα και οι διάκονοι, μπαίνει στη μέση εκεί ο πρωτοψάλτης και από το χέρι του Πατριάρχου, αφού του κάνει μετάνοια, παίρνει το βιβλίο του Τριωδίου που είναι τοποθετημένο απάνω σε ανάκλητρο. Είναι τοποθετημένο επάνω σε μια βάση, να το πούμε έτσι. Και το παίρνει από εκεί, το δίνει Πατριάρχης, και με τα δακρύων το παίρνει για να διαβάσει όλες τις ακολουθίες. Και σήμερα ακούσαμε τον Άγιο Ιεροδιάκονο, τον πατέρα Αμφιλόχιο, αν δεν απατώμε, να διαβάζει από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο τη λεγόμενη παραβολή τελώνου και Φαρισαίου, για να καταλήξει τελώνης, ένας ο οποίος ήταν φοροπήχτης, επιτρέψτε μου τη φρασιολογία, κλέφτης των ορφανών, των χειρών, των ανθρώπων τότε που έπαιρναν τους φόρους και τους έδιναν στους Ρωμαίους, έπαιρναν τους φόρους από τους Ρωμαίους και εκείνοι εξεβίαζαν τον κόσμο και λάμβαναν όσα ήθελαν από τον καθένα. Γι' αυτό και ήταν φοβερή και τρομερή της εποχής εκείνης, ο τελώνης. Και ο Φαρισαίος από την άλλη μεριά, τι είναι οι Φαρισαίοι? Είναι μια ομάδα, ήταν μια ομάδα, υπάρχουν και ακόμα σήμερα στο Ισραήλ, μια ομάδα του νόμου ποιητών και τηρητών που κοίταζαν πώς και πώς να ομοιάσουν με το Θεό, έτσι πίστευαν, και η υποκρισία τους είχε γίνει μέτρο ζωής. Πήγε ο ένας, ο τελώνης, και κήρευε συγγνώμη από το Θεό για το κακό που έκανε στον κόσμο, πόσους έκλεψε, πόσους αδίκησε, πόσους κλπ. Και πήγε και ο Φαρισαίος και του λέει, άκου να σου πω, εγώ είμαι δικό σου παιδί. Έχεις υποχρέωση να με κοιτάξεις. Καλή ώρα σαν και τώρα, σαν μερικούς από εμάς. Είμαι δικό σου παιδί. Δεν έχω κλέψει κανένα, δεν έχω αδικήσει κανένα. Τα πάντα όσα βγάζω από τις δουλειές μου και από τις εργασίες μου,
τα αποδεκατώ, δίνω το 10% δηλαδή υπέρ των πτωχών, είμαι Άγιος. Εγώ είμαι δικός σου, τελειώσαμε. Είχε πάρει και τον τίτλο, βλέπεις, σαν και μερικούς από εμάς. Έχουμε πάρει τον τίτλο. Και ρωτάει ο Κύριος στους μαθητές του, από τους δύο ανθρώπους αυτούς που πήγανε στο ιερό για να προσευχηθούν, ποιος έφυγε δικαιωμένος? Ο τελώνης. Για να καταλήξει ο Κύριος, πας ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε και πας ο ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. Εκείνος που θέλει να ταπεινώσει τον εαυτό του και τον ταπεινώνει, τον υψώνει ο Θεός. Και εκείνος που σηκώνει κομπαστικά το κορμί του και το μυαλό του και το στήθος του απέναντι τον Θεό και του λέει, δικό σου είμαι, πάνω από σένα είμαι, δεν λογαριάζω τίποτα. Αυτός ταπεινώνεται και μάλιστα άσχημα. Κατέβει εις τον οίκον του δε δικαιωμένος, ο τελώνης, που είχε κάνει τόσο κακό στον κόσμο, με τι, με ένα, Κύριε ελέησον, ελέησον με τον αμαρτωλό. Θα μου πεις, γιατί μας τα είπες όλα αυτά, Δεσπότη? Για να σας πω μια αλήθεια. Ξεκινάει η εκκλησία, αγαπητοί μου αδερφοί, και τελειώνει όλο το τριώδιο, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα εγκόμιο. Ένα ύψος μεγάλο της ταπεινοφροσύνης, της ταπείνωσης. Είναι ένα εγκόμιο, ένα ποίημα ολόκληρο της ταπείνωσης. Θα μου πεις, είσαι καλά, τι λες? Μάλιστα, ξεκινάει με τον τελώνη και φτάνει τη Μεγάλη Τετάρτη να παραδίνεται ο Κύριος τη Μεγάλη Πέμπτη. Τον βλέπεις ανεβασμένο στο Σταυρό και παραμένει από τότε μέχρι σήμερα 2000 χρόνια. Και γίνεται περίγελος και γίνεται αλήτης και γίνεται του κόσμου ο περίγελος ο Θεός για να μπορέσει να τραβήξει κοντά του τον άνθρωπο. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να μείνω στην αγάπη σας σήμερα σε αυτήν την αρετή της Εκκλησίας, την κορονίδα των αρετών κατά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και κατά τον μεγάλο και ιερό Αυγουστίνο, το κορδόνι εκείνο που κρατάει όλες τις αρετές στο περιβέραιο που λέγεται χριστιανισμός. Δεν υπάρχει ταπεινοφροσύνη, όποια και αρετή να έχεις. Και ωραία να μιλάς. Και ωραία να διοικείς. Και ωραία μάνα να είσαι και πατέρας. Τα πάντα, πρόεδρος δημοκρατίας, τι θέλεις, βασιλιάς. Δεν έχεις ταπεινοφροσύνη, μηδέν εις το πλήκον. Για να δούμε όμως, τι σημαίνει αυτή η ταπεινοσύνη στη γλώσσα και στην εμπειρία κυρίως της Εκκλησίας μας. Αγαπητοί μου, λέει ο μεγάλος της Εκκλησίας, Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, ταπεινοσύνη και ταπεινοφροσύνη είναι, ακούστε το, θυσία των πάντων και επώδυνη κένωσης. Να το επαναλάβω. Θυσία των πάντων και επώδυνη κένωσης. Θα ερμηνεύσω. Ταπεινός είναι εκείνος που τα πάντα δίνει. Λέει ότι είμαι μηδέν. Στέκεται μπροστά στο Θεό και του λέει είμαι ένα μηδέν. Εσύ είσαι τα πάντα, εγώ είμαι ένα μηδέν. Και μάλιστα επώδυνη κένωση. Είδατε οι γιαγιάδες οι παλιές το λέγανε. Δεν ξέρω αν το λέτε εσείς εδώ. Εμείς στην πατρίδα μου, την Τρίπολη, το λέμε. Όταν φτιάχνουμε το φαγητό και είναι ωραίο, βάζουμε την οικοδέσμενα και της λέμε κένωση. Τι σημαίνει κενώνω? Αδειάζω. Επιμερίζω. Κενώνω, το και με έψιλο, αδειάζω. Κενώνω σημαίνει κένωσης επώδυνος. Ένα άδειασμα του ανθρώπου που το πονάει. Να είναι ο άλλος βασιλιάς, να είναι ο άλλος δεσπότης, να είναι ο άλλος πατριάρχης και να λέει σκουλίκι είμαι. Μεγάλη δουλειά. Να ξέρεις να ταπεινώνεσαι μπροστά στον άλλον. Να το επαναλάβω και πάλι. Θυσία των πάντων και επώδυνος κένωσης. Για τούτο έχω να πω στην αγάπη σας σήμερα ότι προσέξτε μου το δεύτερο ορισμό που θα δώσω της ταπεινοφροσύνης. Η ταπεινοφροσύνη είναι μια θεόσδοτη και θεοδίδακτη αρετή την οποία ο Κύριος μας την υπέδειξε. Θεόσδοτη, μας την έδωσε ο Θεός και μας την έζησε ο Θεός. Θεόσδοτη και θεοδίδακτη. Έζησε ο ίδιος μέσα στην ταπεινοφροσύνη. Για να πάρουμε τον Απόστολο Παύλο να σας πω εγώ τι σημαίνει εκείνο το κενό που είπα προηγουμένως. Γράφει στην προσφυλιπισία του επιστολή. Ο Χριστός εκένωσε εαυτόν μορφήν δουλουλαβών εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς
ως άνθρωπος, εταπείνωσε εαυτόν και παρέσχε εαυτόν υπήκον το πατρί άχρη θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ερμηνεύσω, μη φοβάστε. Άδειασε τον εαυτό του, σμήκρινε το μεγαλείο του, κατέβηκε μέχρι τη γη, παρουσίασε τον εαυτό του σαν απλό άνθρωπο, μορφήν δούλου λαβών, εταπείνωσε εαυτόν. Άδειασε τον εαυτό του από το μεγαλείο του. Έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη για να μπορέσει να βρει και να συναντήσει τον άνθρωπο. Γενόμενος, προσέξτε, γενόμενος, υπήκος μέχρι θανάτου το πατρί, θανάτου δε σταυρού, και υπήκουσε στον πατέρα του μέχρι που έφτασε απάνω στο σταυρό και υπέστη τα πάντα και φοβερόν θάνατο, θανάτου δε σταυρού. Ο θάνατος του σταυρού, ο τρόπος με τη σταυρώσια στην εποχή του Χριστού, ήταν ο πλέον επονίδιστος, ο πιο φοβερός. Υπέστη τα πάντα για να μπορέσει να διδάξει τι σημαίνει ταπείνωση. Τι είναι η ταπείνωση, θα μου πεις. Εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι, δεν είμαστε θεολόγοι. Να σας πω εγώ τι σημαίνει ταπείνωση. Ταπείνωση σημαίνει όταν την αγάπη την κάνεις θυσία. Πώς το έπες, θα μου πεις. Ταπείνωση σημαίνει την αγάπη όταν την κάνεις θυσία. Λένε ότι είναι δυο ερωτευμένοι. Ξέρετε πότε θα δεις αν είναι ερωτευμένοι δυο άνθρωποι. Αν ο ένας πάθει κάτι το φοβερό, κάτι το επικίνδυνο, καρκίνο, Παναγία μου φύλακε, ή οτιδήποτε άλλο, και βλέπεις ο άλλος και τον διακονεί μέχρι τέρμα. Όταν βλέπεις τον άλλον και έχει λέπρα ή COVID, και ο άλλος στέκεται δίπλα του και τον διακονεί. Αυτό σημαίνει ταπείνωση. Ταπείνωση, αγαπητή, σημαίνει ότι ο ίδιος ο Θεός ήρθε πάνω εδώ στη γη κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Και έγινε. Ακούτε ένα κομμάτι από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ένα κομμάτι περίφημο από την πέμπτη ωραία του ομιλία, την οποία έχει βάλει περί ταπεινώσεως. Λέει εκεί ο Χριστός, δια του στόματος του Αγίου Ιωάννου τον Χρυσόστομο, εγώ πατέρας, εγώ αδερφός, εγώ αδερφή, εγώ μητέρα, εγώ οικία, εγώ για σένα πάνω στο σταυρό πεθαίνω, εγώ μέσα στη γη μπαίνω νεκρός. Εγώ σε παίρνω μαζί μου στην Ανάσταση. Εγώ με την Ανάσταση σε ανεβάζω στον ουρανό. Εγώ στη γη έρχομαι για σένα και γίνομαι αλήτης. Και γίνομαι αλήτης. Εγώ για σένα τα πάντα. Τι άλλο θέλεις? Μόνο θέλω να μ' αγαπάς. Εγώ τα πάντα για σένα. Τι άλλο θέλεις? Να το επαναλάβω. Εγώ τα πάντα για σένα. Να γιατί λέμε αγαπητοί. Και πάλι το επαναλαμβάνω ότι ταπείνωση σημαίνει θυσία των πάντων και επώδυνη γένωση. Πονάει το να είσαι μέγας και τρανός και να μπορέσεις να κατεβαίνεις στον άλλο. Για σκεφτείτε, έχει γράψει ο Καζαντζάκης ένα επονίδιστο έργο, παρότι μ' αρέσει πάρα πολύ. Και δεν το κρύβω ότι καλύτερο λογοπλάστη συγγραφέα δεν έχουμε από τον Καζαντζάκη στην Ελλάδα. Είναι υπέροχος. Έχει γράψει όμως ένα επονίδιστο, ένα έργο που δεν τον τιμά. Δικό του θέμα όμως, θα το κρίνει ο Θεός. Ο τελευταίος πειρασμός. Το γράφει, το επιγράφει. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Μαζί με τον καπιτάν Μιχάλη, που τόσο να σταυρώνεται, τα ξέρετε, η Οδύσσια. Λοιπόν και λέει εκεί, παρουσιάζει τον Κύριο, ότι είχε μετρέσα ούτε λίγο την πολύ τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Βέβαια, πού τα στηρίζει αυτά. Τι να σας πω, οι μυθιστοριογράφοι αυτά γράφουν. Αλλά η αξία του είναι ως μυθιστόρημα. Εν πάση περιπτώσει. Συμφωνώ όμως με τον τίτλο. Πώς το πες, θα μου πεις. Συμφωνώ με τον τίτλο του βιβλίου του. Ο τελευταίος πειρασμός του Χριστού. Ξέρετε ποιος ήταν ο τελευταίος πειρασμός του Χριστού? Να σας πω εγώ. Όταν ήταν ανεβασμένος απάνω στο σταυρό και περνάγανε από κάτω οι γαβριάδες, οι στρατιώτες της ρωμαϊκής εξουσίας, και εκείνοι που τον πειράζανε και του λέγανε: άλλος έσωσε. Εαυτόν ουδήνατε σώσε. Ή εσύ, Θεός, Υιός του Θεού, κατάβα από το σταυρό και πιστέψω. Αν είσαι πραγματικός Υιός του Θεού, κατέβα από το σταυρό και τότε θα πιστέψω. Μεγαλύτερη από εκείνη, από το εκείνο τον πειρασμό, δεν υπήρξε για τον Χριστό ποτέ. Μπορούσε να κατέβει. Αν κατέβαινε, η σωτηρία του κόσμου θα ήταν γεγονός μη πραγματοποιήσιμο. Ενώ με το αίμα του, εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι. Έδωσε τον εαυτό του λίτρο απάνω στο σταυρό στον πατέρα του για να εξαγοράσει τη σωτηρία του κόσμου. Αν κατέβαινε από το σταυρό, η σωτηρία του ανθρώπου θα ήταν μηδέν. Εταπείνωσε εαυτόν μορφή δούλου λαβών, γιατί
Η σωτηρία το κόσμο απεργάζεται για να μπορέσει να ζυμώσει για τον κόσμο τη σωτηρία μας, τη δική μας τη σωτηρία. Αυτή, αγαπητοί, είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση για την οποία ζουν οι Άγιοι. Γράφει ο Μέγας Αντώνιος, ένα πολύ ωραίο κομμάτι που το διάβαζα χθες το βράδυ. Λέγει, κουρνιάζει ο Θεός μόνο σε ταπεινές ψυχές. Να το επαναλάβω. Ο Θεός κουρνιάζει, φτιάνει τη φωλιά του, φτιάνει το σπίτι του, μένει μόνο σε ταπεινές ψυχές. Έτσι είναι, αγαπητοί. Μόνο σε ταπεινές ψυχές έρχεται και κατοικεί ο Θεός. Μόνο εκεί. Δεν μου λες. Όταν γεννήθηκε ο Θεός, επήγε στο παλάτι του Ηρώδη να μείνει. Επήγε στο παλάτι του βασιλιά της Ισπανίας ή της Ελλάδος ή της Αγγλίας ή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Επήγε μέσα σε μια στάνη, πήγε μέσα σε ένα στάβλο και έζησε και γεννήθηκε μαζί με τα γαϊδουράκια και μαζί με τα προβατάκια που υπήρχαν εκεί. Αυτό σημαίνει ταπείνωση. Να έχεις τα πάντα στα χέρια σου και να επιλέγεις να συμπεριφέρεσαι ως ο τελευταίος των αδελφών που έρχεσαι και διακονείς. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στην αγάπη σας πριν τελειώσω δύο δυνάμεις. Ανέβαινε ο Κύριος με τον όμιλο των λιγοστών μαθητών του Πέμπτη Κυριακή νηστειών, Πάτερ Νεκτάριο. Πέμπτη Κυριακή νηστειών, το διαβάζω μέσα στην Εκκλησία. Ανέβαινε τον ανηφορικό δρόμο της Ιερουσαλήμ. Και μπήκε ο διάβολος στους γιους του Ζεβεδαίου, για να τον πειράξουν και να του πούνε όταν θα καθίσει τη δόξα σου, έτσι τον περίμενα. Βασιλιά τον περίμενα. Όταν θα καθίσει τη δόξα, βάλε μας ένας από τα δεξιά και ένας από τα αριστερά να καθίσουν στη δόξα σου. Και τότε θυμάστε τι τους είπε. Κάνετε λάθος φοβερό. Ο θέλων πρώτος είναι έστω πάντων διάκονος. Εκείνος που θέλει να είναι πρώτος, ας διακονεί τους άλλους. Ουκ ήρθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Δεν ήρθω για να διακονηθώ, για να με υπηρετήσει ο κόσμος, αλλά για να υπηρετήσω τον κόσμο. Ουκ ήρθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Και δούνε την ψυχή μου λίτρων αντί πολλών. Και θα πληρώσω με τη ζωή μου τα λίτρα για να εξαγοράσω τη σωτηρία του κόσμου. Αυτό σημαίνει, αγαπητοί μου, ταπείνωση. Ξεχάστε όλα όσα σας είπα. Αφήστε όλα. Ξεχάστε. Θυμηθείτε μόνο το τελευταίο που θα πω τώρα και θα είμαι ικανοποιημένος. Να πάτε στο σπίτι σας και οι μανάδες και οι γιαγιάδες και οι παππούδες και οι ίδιοι οι πατεράδες να το πείτε στα παιδιά σας. Λέγει ο πατήρ Παύλος Ευδοκίμων. Τι σημαίνει ταπείνωση, ακούστε το. Να πάψεις να πιστεύεις ότι είσαι το κέντρο του κόσμου. Να πάψεις να πιστεύεις ότι είσαι το κέντρο του κόσμου. Αντίθετα, να βγαίνεις έξω και να λες τα πάντα ανήκουν στο Θεό. Να το πω άλλη μια φορά. Να πάψεις να πιστεύεις ότι είσαι το κέντρο του κόσμου. Και στην Ελλάδα, ρε παιδιά, τον τελευταίο καιρό το ακούσαμε τα μεγάλες δυνάμεις. Κάναμε με ένα πρωθυπουργό να πεις τι θα κάνω, τι θα φτιάξω, τι θα δώσω, πώς θα καθαρίσω το θέατρο, πώς θα καθαρίσω τον κινηματογράφο, πώς θα καθαρίσω την εκκλησία, πώς θα φτιάξω τα οικονομικά. Πολλοί στην Ελλάδα είναι εκείνοι που λέμε «Λετά σε μωά, το κράτος είμαι εγώ, εγώ είμαι τα πάντα». Ο Χριστός μας λέει το άλλο, αντίθετα. Τότε θα είσαι πράγματι ταπεινόφρονο, όταν πάψεις να είσαι το κέντρο του κόσμου. Δεν είσαι το κέντρο του κόσμου. Είσαι ένα σκουλίκι που πλάστηκες από ύλη και πρέπει να αποκτήσεις φτερά. Αλλά τα φτερά τα δίνει τούτος. Και όχι εσύ, όπως νομίζεις, ότι απολαμβάνεις κάθε φορά τα δικά σου. Γιατί ξεκινάει με την ταπείνωση η Εκκλησία? Γιατί όποια αρετή και να έχεις, αν δεν έχεις ταπείνωση, γίνεται κακία. Για σκεφτείτε, μια ωραιοτάτη κυρία, της έδωσε ο Θεός την ομορφιά. Αν δεν έχει ταπείνωση, μπορεί να ομορφύνει τον κόσμο, μπορεί και να κάψει τον κόσμο. Σκεφτείτε τον άλλον που έχει πολύ μυαλό και μπορεί να βγάλει μια φοβερή εφεύρεση. Αν την εφεύρεση τη χρησιμοποιήσει για να φτιάξει όπλα ή για να καταστρέψει τον άνθρωπο, τι περιμένετε? Υπάρχει κάτι σε αυτόν που να λες ότι είναι δίκαιο? Να λοιπόν, αγαπητοί, το επαναλαμβάνω για μια φορά ακόμα. Ταπεινός είναι εκείνος που καταλαβαίνει και πάβει να πιστεύει πια
ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Τα πάντα ανήκουν στο Θεό. Αυτό θέλει η μεγάλη και Αγία της Αρακοστή και το Τριώδιο. Να σου πει, ρε άνθρωπε, πίνει η κότα νερό, κοιτάζει και το Θεό. Αυτό σου λέει τη μεγάλη και τούτη περίοδο η Εκκλησία μας. Με την νηστεία της, με τη φιλανθρωπία της, με την αγάπη της, με το ραμμένο στόμα, με το πάψιμο της κριτικής. Αυτό θέλει η Εκκλησία. Τίποτε παραπάνω. Να ζήσετε έτσι πολλά και ευλογημένα. Ήρθα και για έναν άλλο λόγο σήμερα στην ενορία σας, που τον άφησα τελευταίον για να μπορώ να απευθυνθώ στην αγάπη σας εκτός κηρύγματος, γιατί αυτά τα πράγματα δεν λέγονται μέσα στο κηρύγμα. Ήρθα πρώτα απ' όλα για να επενέσω και να ευχαριστήσω τον παπά σας, γιατί είναι ο υπεύθυνος μαζί με άλλους 5-6 ακόμα κληρικούς και έναν λαϊκό ακόμα δυο για το κοινωνικό παντοπολείο της Μητροπόλης. Γίνεται μεγάλη δουλειά στην Μητρόπολη. Δόξα τω Θεώ, την επόμενη Παρασκευή πάτε. Την επόμενη Παρασκευή και την μετεπομένη, δηλαδή στις 26 και στις 5 του μηνός, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι και εγώ πόσο είναι, θα γίνει μοιρασμός τροφίμων τα οποία έχουμε μαζέψει στο κοινωνικό παντοπολείο και στα οποία μας βοηθάει η Ιερά Μονή Βατοπεδίου, ο Εφραίμ, τον οποίο μερικοί άνοιξαν τη γλώσσα και ήδησαν, αλλά τώρα δεν έχουν να πούν τίποτα. Και επιπλέον οι παπάδες μας, οι ενορίτες μας, οι ενορίες μας, εσείς, οι ενορίες με το καλάθι του αδελφού, μαζεύονται τρόφιμα τα οποία συνάγουμε και θα δίνουμε σε κάθε μήνα σε 300 οικογένειες για να περάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα μέσα στο μήνα. Κάθε μήνα παίρνουν, κυρία Πρόεδρε, 300 οικογένειες, όχι άτομα, 300 οικογένειες, το κοτόπουλό τους, το γάλα τους, το τυρί τους, το ζυμαρικό τους, τα ζαζαβατικά, να το πω έτσι, απλά όλα, δόξα τω Θεώ, για να μπορέσουμε να κάνουμε το ψάρι τους και λοιπά, το αυγό τους. Δόξα τω Θεώ. Είναι μεγάλη ευλογία ότι μια Μητρόπολη πολύ πτωχή και μικρή κάνει τη δουλειά της και έχουμε τη δυνατότητα από αυτά που φαίνεται εσείς εδώ, από αυτά που μας δίνει ο Γέροντας ο Εφραίμ, από αυτά που μας δίνουν τα διάφορα σούπερ μάρκετ, το Lidl, το άλλο, το Βασιλόπουλο κλπ. Από την Ιερισσό, από την Αρδαία κλπ. Όπου υπάρχουν, την Παλαιόχωρα κλπ. Δόξα τω Θεώ και δίνουμε στους ανθρώπους αυτούς να μπορέσουν να ζήσουν κάπως αξιοπρεπώς. Κάπως αξιοπρεπώς. Γιατί μέσα σε αυτή τη δύσκολη δίνη τα πράγματα δεν έχουν κάπως. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και σε εσάς που μας στηρίζετε και στον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεγίστης της Πατριαρχικής και Βασιλικής του Βατοπεδίου και τον παπά σας που προείσταται όλης αυτής της υποθέσεως. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου γιατί ο πατέρ Χρυσόστομος, όπως ξέρετε, ο Μαϊδόνης, πήρε απόσπαση για 2 χρόνια στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και δεν βρίσκεται εδώ, δεν είναι διευθυντής πλέον του Ιδρύματος της Αγάπης των Γερόντων, του Γεροκομείου, να το πούμε έτσι να το καταλάβουμε, που είναι στην Αρδαία. Έχουμε 20 γέροντες που τους υπηρετούμε, τους διακονούμε και τοποθετήθηκε καινούριος διευθυντής, ο γενικός μας αρχιερατικός πατήρ Δωρόθεος Ζέρβας. Είχαμε και εκεί δυσκολίες μεγάλες. Είχαν 5 μήνες να πληρωθούν οι άνθρωποι λόγω της κρίσης. Γιατί το γεροκομείο μας βοηθιέται από τα παγκάρια των εκκλησιών. Όπως και το επισκοπείο. Αυτά τα οποία προσφέρετε εσείς από τα παγκάρια δεν πηγαίνουν στην τσέπη του δεσπότη. Αλλά συντηρούνται οι γέροντες, συντηρούνται οι κατασκηνώσεις που έχουμε, συντηρείται το γραφείο της Μητροπόλεως. Μερικοί έχουν τη γλώσσα παραπάνω. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τώρα. Αυτά θα σκεφτόμαστε. Είπαμε, Σαρακοστή τώρα. Κλείνουμε το στόμα, το ράβο. Οπότε πάμε παρακάτω. Και όντως υπήρξε δυσκολία. Ευρέθηκαν και τα χρήματα και να σας πληροφορήσω ότι εντός της σημερινής ημέρας, τοποθετείτε και άλλες 2.000 που μου έδωσαν, κάποιος αδελφός το πρωί, χτες ήρθε και μόλις τις 2 τελευταίες χιλιάδες και πληρώνεται η μισθή τους μέχρι και τον Ιανουάριο. Μπαζευτήκαν 30.000 πάτε νεκτάρι. Yeah. Μέσα σε ένα μήνα από την 1η Ιανουαρίου ο άνθρωπος ανέλαβε. Και εδώ στο Θεό μαζευτήκαμε και να πληρωθεί το προσωπικό. Στους γέροντες δεν αφαιρέσαμε τίποτα και δεν στερήσαμε τίποτα. Αφαιρέσαμε από τους
διακονούντες και εργαζομένους, όχι για τους γέροντες. Στους γέροντες αυξήσαμε εκείνα τα οποία τους παρήχαμε σαν δυνατότητα και τα φάρμακά τους και τα φαγητά τους και η περιποίησή τους και η θέρμανσή τους. Μας βόηθησε πάρα πολύ, δεν μπορώ να πω, ο κύριος Ζωγράφος, ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος της Αρναίας, ο κύριος Βαλιάνος, δεν μπορώ να πω. Και οι δυο οι Δήμαρχοι μας βοήθησαν. Δεν έχω παράπονο, να έχετε την ευχή του Θεού. Τέλος, θα ήθελα να παρακαλέσω κάτι την αγάπη σας με το τελευταίο που έχω να πω. Ξέρω ότι οι εκκλησίες είναι κλειστές και δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να πούμε ότι μπορούν να στηρίξουν την εκκλησία. Δεν μιλάει ο παπάς σας, γιατί ξέρω ότι διακατέχεται από ευγένεια και από αυρότητα. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί μου, η ενορία σας έχει δυσκολία στο να μπορέσει να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της. Το ψάλτη, τη νέο κόρο, το ρεύμα, το πετρέλαιο, τις υποχρεώσεις της, τις νομικές κλπ. Επειδή ξέρω ότι εσείς είστε άνθρωποι της Εκκλησίας πρώτα και μετά οτιδήποτε. Πρώτα ο Θεός, είπαμε, και μετά οτιδήποτε άλλο. Σας παρακαλώ πολύ, στηρίξτε την ενορία σας όπως νομίζετε εσείς. Είτε στο παγκάρι σας, είτε στον πατέρα Νεκτάριο, έχω απόλυτο την εμπιστοσύνη, δεν το συζητώ καθόλου. Και θέλω ένα κουμάντο πιο γερό από εκείνον και τους κυρίους επιτρόπους, για να μπορέσει έτσι και η ενορία αυτή να είναι αξιοπρεπής. Και να αποκαλύψω και κάτι που έτσι είμαι ικανοποιημένος. Ακούω άλλες Μητροπόλεις μεγάλες, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, μου έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος προχθές. Δεν μπόρεσαν οι ενορίες μας να πληρώσουν την Τετάρτη τριμηνία. Εμείς, ανά τρεις μήνες, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, καταλαβαίνετε, τις λέμε τριμηνίες, προσφέρουν τις νομικές τους υποχρεώσεις, οι ενορίες, στο κράτος και στη Μητρόπολη. Δεν πήραμε τίποτα, λέει, σεβασμιότητα κλπ. Δόξα τω Θεώ, μια-δυο ενορίες είναι ακόμα, μεταξύ των οποίων και η δική σας και δεν θέλω να είναι, που οφείλουν ακόμα. Έχουν τακτοποιηθεί τα πάντα. Δόξα τω Θεώ, είμαι περήφανος για τους Χαλκιδικιώτες, πολιτογραφήθηκαν και οι Χαλκιδικιώτες και δεν πρόκειται να πάω πουθενά. Ας λέγονται εκείνα που λέγονται. Εγώ είμαι εδώ και εγώ τι λέω. Τι λένε οι υπόλοιποι, δεν με νοιάζει καθόλου. Θα παρακαλέσω λοιπόν να στηρίξετε την ενορία σας και τον παπά σας και εν ευθέτω χρόνο, αυτό σε δεύτερο χρόνο, είδα ότι η κολόνα σας εδώ έπεσε πίσω. Από το καλοκαίρι και μετά που θα βγούμε κατά την ρίση του κυρίου Πρωθυπουργού, αν και τρώγονται οι πολιτικοί, πότε θα βγουν, τι θα κάνουν, πώς τα πάθαμε στην Ελλάδα, καλή ώρα σαν και τώρα, εν πάση περιπτώσει, να τα φτιάξουμε αυτά. Τώρα σας παρακαλώ, ό,τι μπορεί κανείς, αν μπορεί, 1 ευρώ, 2 ευρώ, 10 ευρώ, όσα μπορεί ο καθένας, να στηρίξετε την ενορία σας, γιατί θυμάμαι που ερχόμουν πάντοτε στα Σανά και ήταν γεμάτη η εκκλησία. Και τώρα δεν είναι, γιατί υπάρχει ο κοροναϊός. Και τέρμα. Για το θέμα του κοροναϊού. Εγώ δεν θέλω να μασάω τα λόγια μου, γιατί δεν μ' αρέσει και από την αρχή που με είδατε, δεν έχω μάθει να μασάω τα λόγια μου. Μάλλον παραμιλάω. Παραμιλάω. Λοιπόν, είναι ένας ιός που πλήγει τον άνθρωπο. Έπληξε την ανθρωπότητα. Δεν τον βλέπεις. Δεν φαίνεται, δεν πιάνεται. Και έχει γελιοποιήσει την ανθρωπότητα, κύριε Πρόεδρε. Μας έχει πλήξει την οικονομία, την εκκλησία, την ψυχολογία του ανθρώπου, τις οικογένειες, τα μαγαζιά. Ποιον δεν έχει πλήξει, τα πάντα. Θέλετε να φύγει γρήγορα, τις μάσκες σας. Θα μου πεις και εσύ δεσπότη, τις μάσκες σας. Παρακαλώ, το χάρηκα σήμερα, τα παιδάκια που ήθελαν να κοινωνήσουν του κυρίου εκεί, είδα που φορούσαν τη μασκούλα τους και μόλις ήρθαν, κατέβασε το πουλάκι μου να σε κοινωνήσω, το κατέβασε, έτσι. Αυτή είναι η θέση σωστή. Θέλετε να φύγει γρήγορα και να μην μασκήσουν οι 300 του Λεωνίδα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, τις εκκλησίες. Θέλετε να μην μασκήσουν τις μάσκες σας. Και φυλαχτείτε. Φυλαχτείτε. Όχι οι ορβές από τη Θεσσαλονίκη να έρχονται στα χωριά μας τώρα το καλοκαίρι και να γεμίζουν τους τόπους. Και δεν. Τι θα κάνουμε, θα μου πεις, με το εμβόλιο. Αν θα κάνετε ή δεν θα κάνετε εμβόλιο, δεν είναι δουλειά της εκκλησίας σας. Του γιατρού σας είναι δουλειά. Ό,τι σας πει ο γιατρός σας, θα το ρωτήσετε. Πρέπει να το κάνω, να το κάνεις. Δεν πρέπει να το κάνεις, να μην το κάνεις. Εγώ το έκανα την προηγουμένη Πέμπτη και δόξα τω Θεώ, όπως βλέπετε, ούτε ουρά έχω βγάλει, ούτε κέρατα. Δόξα τω Θεώ, είμαι θεόπιτος ακόμη και είμαι καλά. Έστω και αν λίγο αυτές τις μέρες έχουν κλονιστεί λόγω του εμβολιασμού και με παρακολουθούν τα παιδιά. Οπότε, θα ρωτήσετε τους γιατρούς σας. Εγώ σπούδασα θεολογία, άντε και λίγο φιλοσοφική. Δεν έχω σπουδάσει ιατρική. Ούτε δουλειά έχει ο καθένας από εμάς
να εκφέρει τη γνώμη του. Αν δεν είναι ειδικός, ο ειδικός, ο ιατρός θα εκφέρει γνώμη αν η γερόντισσα, αν ο γέροντας, αν ο νέος, αν ο δεσπότης, αν ο ψάρτης, αν ο καθένας θα κάνει τον εμβολιασμό. Δεν έχουμε καμία δουλειά ο καθένας να αποφασίζουμε μόνοι μας. Ό,τι μας πούν οι ιατροί. Θα μου πεις γιατί τα λες αυτά τα πράγματα. Τα λέω. Αρρώστησε η αδερφή με μένα και τις κάναμε το 1988 μεταμόσχευση μυελού των οστών λόγω λευχαιμίας. Και πήγε στην Αγγλία και έκανα μεταμόσχευση στο University College Hospital. Μάλιστα. Τις έκαναν χημειοθεραπείες, την έκανα καλά. Έχισε 30 χρόνια. Και πέθανε το 2018. Τους ρώτησα τι φάρμακο της έδωσα. Ας βάλουμε μυαλό επιτέλους. Βάλουμε μυαλό επιτέλους στην Ελλάδα. Ο καθένας, ό,τι δηλώσει είναι, καθώς έλεγε ο Μάνος ο Χατζηδάκης, ό,τι δηλώσει στην Ελλάδα είσαι. Ο καθένας στη δουλειά μου. Είσαι παπάς, θα τσεκίσεις. Ένα όμως, κυρία Πρόεδρε, δεν δέχομαι κουβέντα επάνω σε αυτό και ούτε θα επιτρέψω τους γιατρούς να μας εκφέρουν γνώμη. Θα έρχεστε να κοινωνάτε ελεύθερα. Δεν κόλλησε κανένας ποτέ από τη θεία κοινωνία. Αν κολλούσε, δεν θα έπρεπε να ζουν σήμερα ούτε δεσποτάδες, ούτε πατριαρχάδες, ούτε παπάδες, ούτε διάκονοι. Γιατί οι διάκονοι καταλύουν το Άγιο Πατρίδιο. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τη δουλειά τους και τη δουλειά μας. Η δε κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, η κυρία Υπουργός, ο κύριος Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι κλιμοξιολόγοι θα μας πούν τι πρέπει να κάνουμε για τα εμβόλια και για τον ιό. Το τι θα κάνουμε για τη θεία κοινωνία είναι εδώ δεσπότης και η Εκκλησία να αποφασίσουμε. Και είμαι σαφέστατος. Για το θέμα της θείας κοινωνίας, τέρμα, τελεία και πάυλα. Τα υπόλοιπα, δόξα τω Θεώ, μπορούμε να τα οικονομήσουμε με αξιοπρέπεια και με σεβασμό. Χρόνια πολλά και ευλογημένα της πάντας. Ευχών των Αγίων, Πατέρων ημών.